Άρχισα λοιπόν, να μετράω ο Αντώνη τους από λίγο τη μισά. να δουλέψουν, σε παρακαλώ. Έτσι, Ναι, έτσι. Από τα μισά του αγώνα άρχισα να κοιτάζω τα στατιστικά του Παπα-Νικολάου. Το έγραφα λοιπόν, εξολάβει συνεχώς. Αυτό ήθελα να πω, πήγαινε... ότι είναι μακράν ο πιο πληθωρικός παίκτης της Εθνικής μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο φυσικά. Και τελείωσε το μάτς με 10 πόντους, 7 rebound, 5 assist, 4 τελειώματα και 2 τάπες. Όταν έγραφα αυτές στο blog μου ένα κείμενο για τους άλλους παίκτες της Εθνικής, τους πλην Γιάννη, και αναρωτιόμουν φωναυτά εκεί ποιος είναι ο τρίτος καλύτερος παίκτης της Εθνικής, εγώ θεωρούσα δεδομένο ότι όλοι θα γράψουν στα σχόλια ο Παπα-Νικολάου. Για μένα ξεχωρίζει πάρα πολύ. Πίσω από τον Γιάννη και τον Ντόρση εννοούσα μετά το πρώτο διήμερο. Έτσι. Γιατί εγώ τον βλέπω να παίζει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας. Ο άλλος θα δει αν είναι εύστοχος ή άστοχος στο τρίποντο ή ξέρω αν θα σου στάρει μια στραβή βολή, μπορεί να διαφωνήσει. Αλλά η Εθνική τον χρειάζεται αυτόν τον Παπα-Νικολάου, που θα είναι σίγουρο χαρτί σε όλο το χαμαλίκι, στα όλα τα hustle plays που λέγαμε προχθές. Θα δώσει κλεψίματα, θα δώσει κοψίματα, θα πάει να μαρκάρει τον ψηλό και θα τον σταματήσει, θα βγει μπροστά του, θα τον καθυστερήσει, ώστε να δώσει χρόνο στην υπόλοιπη άμυνα. Θα τρέξει στον ευνηδιασμό, θα πασάρει την μπάλα όταν δει συμπαίκτη σε καλύτερες προϋποθέσεις. Όλα αυτά τα έχει ο Παπα-Νικολάου. Το πιο σημαντικό δεν είπες. Πες το. Το πιο σημαντικό του Παπα-Νικολάου ήταν στο time out στο 8-13. Ναι. Το οποίο ξεφύγετε, δεν το εμείς δεν το είδαμε γιατί ήμασταν στο γήπεδο, αλλά όσοι διαβάζουν καζέτα το είδαν γιατί είχε γίνει σχετικό θέμα. Του Μπινελίκη, οι έντονες παρατηρήσεις που έκανε στους παίκτες του. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, δεν ξέρω αν το είδατε. Άρα λοιπόν, πριν ξεκινήσει ο Ιτούδης να δίνει τις οδηγίες, έχει σηκωθεί όρθιος και αρχίζει να χώνει. Άρα φοράει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, έτσι. Σε τι πάμε, παιδιά, να ξυπνήσουμε. Ναι, ναι. Έχει περάσει το χέρι του ένα παίκτη ο οποίο μέχρι τώρα στην καριέρα του δεν ήταν ποτέ αρχηγό πουθενά, έτσι. Δηλαδή δοκιμάζεται και σε αυτό το ρόλο και αισθάνομαι ότι περνάει γιατί καταρχήν είναι ήρεμος. Είναι κατασταλαγμένος. Δεν ήταν πάντα έτσι ο Παπα-Νικολάου. Θα συμφωνήσω με τον Νίκο ότι επειδή μιλάμε για δεύτερο και τρίτο πυλώνα. Με μένα μια φορά τέτοιο το. Όχι, με σένα πάντα. Δεν είναι. Όχι, όχι. Μια φορά. Στα 15 ευρωπάσκετ θα συμφωνεί μαζί σου. Επισημαίνω ότι την συμφωνία μου με τον Παπαδογιάννη, γιατί τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται συχνό το φαινόμενο. Ναι. Με αγάπη πάντα. Όχι. Με έκανε να δω λίγο καλύτερα τα πράγματα αυτό που είπε τώρα. Σκεφτόμουν, επειδή μιλάμε για δεύτερο και τρίτο πυλώνα στην εθνική ομάδα και ήταν δεύτερος πυλώνας στο πρώτο μάτς ο Ντόρση, στο δεύτερο μάτς ο Αγραβάνης. Έτσι, τελικά υπάρχει όντως ένας σταθερός πυλώνας που είναι ο Παπα-Νικολάου που είναι πάντα εκεί. Που είναι πάντα εκεί. Δηλαδή είναι από το 7-7,5-8 μέχρι το 10. Νομίζω αποτυπώνεται και στο χρόνο συμμετοχής του. Και δεν αναφέρομαι μόνο σήμερα που δεν έπαιξε ο Γιάννης, αλλά και αν στο τέλος, όταν στο τέλος βγάλουμε τους μέσους όρους, ενδεχομένως να έχει περισσότερο χρόνο από τον Τόρση. Είναι αυτός που δεν βγαίνει ποτέ πέρα από τον Γιάννη. Που βγαίνει μόνο για να πάρει μια ανάσα όταν δεν μπορεί. Και είναι κι άλλα. Ενθαρρύνει καταρχήν τον Παπαπέτρου σε κάθε φάση. Δηλαδή τον ανταγωνιστή του κατά κάποιον τρόπο. Προσπαθεί να τον ξέρει με τα λόγια. Δεν το χρειαζόμαστε. Πάντα το ήξερε. Δεν είναι πάντα έτσι οι παίκτες. Ούτε ο Κώστας είχε πάντα, ο Παπα-Νικολάου είχε πάντα αυτό το αντανακλαστικό. Δεν λέω ότι ήταν ζηλότυπος ή οτιδήποτε, μην λέμε γελοιότητες τώρα, αλλά το αρχηγηλίκι είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι όψιμο ο τρόπος με τον οποίο τραβάει τους άλλους από το χέρι. Ναι, απλά η αλήθεια είναι ότι για όλα αυτά τα παιδιά που είναι χρόνια στην εθνική ομάδα και ξέρουν πόσο πολύ μεγάλη είναι η επιθυμία και ο πόθος για μια επιτυχία, γνωρίζουν λοιπόν όλοι αυτοί ότι δεν περισσεύει κανένας από μια τέτοια προσπάθεια. Κοίταξε, αισθάνονται οι παλαιότεροι, πιστεύω εγώ, ότι μπορεί να είναι η τελευταία τους ευκαιρία. Γιατί υπάρχει και το Παγκόσμιο του Χρόνου Ολυμπιακοί Αγώνες. Εκεί δεν έχουμε προκριθεί ακόμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα προκριθούμε. Δεν είναι επίσης καθόλου βέβαιο ότι η ομάδα θα είναι πλήρης, ξέρω εγώ, τραχαγύρευε μέχρι το 2023. Ίσως για τους 30 λίγο, δηλαδή τον Παπα-Νικολάου, τον Καλάθη και τον Σλούκα, αυτή να είναι η τελευταία τους ευκαιρία για κάτι μεγάλο. Και είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν πάρει μετάλλιο. Λοιπόν, μια και λέγατε για τον χρόνο του Παπα-Νικολάου πριν από λίγο, αυτό το οποίο τσεκάρω αυτή τη στιγμή είναι ο παίκτης με τον δεύτερο μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής της Εθνικής, με 28,1 λεπτά, πίσω από τον Γιάννη που παίζει στα 29,6 και στην τρίτη θέση είναι ο Ντόρσεϊ μαζί με τον Αγραβάνη, παρακαλώ. Με 24,9 και 24,3. Δεν είναι λίγο ότι παίζει περισσότερο από τον Ντόρσεϊ, αυτόν τον Ντόρσεϊ που έχουμε δει. Αυτομάτως δείχνει τη σπουδαιότητά του για την ομάδα. Εντάξει. Και βεβαίως κρατάει και το χειρό μέχρι να ετοιμαστεί και ο Παπαπέτρου. Ναι. Έπεσε αρκετά ο χρόνος του Ντόρσεϊ σήμερα. Έτσι. Ναι. Το οποίο ήταν και λογικό, νομίζω. Σήμερα δεν ήταν καλός, ήταν σχεδόν αρνητικός.